Βεβαίως. Μας λέτε το όνομα και το μέσο. Το 984. Άκουσα προσεκτικά, κύριε Πρόεδρε, αυτά που είπατε όσον αφορά την στάση των κοινών κομμάτων της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας όλες αυτές τις μέρες, τόσο ο κύριος Κουβέλης, όσο και ο κύριος Βενιζέλος, έξω από το μαξί μου εξουσίας άδειασαν τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έδωσε το στον κύριο Σουβλάρη να ψηφίσει υπέρ. Θα ήθελα να ρωτήσω και να ρωτιέμαι, αν εσείς ήσασταν στη θέση του κύριου Σαμαρά και ερχόταν ο νεοεκλεγμένος Κύπριος πρόεδρος του Ευρωβουλίου, με την πρόταση που είπε, τι θα κάνετε? Θα ήθελα διαφοροποιηθεί? Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Αναστασιάδη δεν είχαν συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο και ευνηδιάστηκαν στον κύριο Γκρουπ? Εάν έχετε αυτή την εντύπωση και αυτή την εκτίμηση, νομίζω ότι μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχω την αίσθηση ότι βεβαίως η τελική ευθύνη των αποφάσεων και της αποδοχής των αποφάσεων ανήκει στη χώρα η οποία κάθε φορά βρίσκεται μπροστά στις αποφάσεις, εν προκειμένου στην Κύπρο και στους Κυπρίους. Εγώ πρέπει να σας πω τη δική μου εμπειρία. Συναντήθηκα με τον κύριο Αναστασιάδη λίγες μέρες πριν πάει στο Eurogroup, τις μέρες που ήταν εδώ και συζητούσα με τον κύριο Σαμαρά. Και όταν έδωσε μια εικόνα των πιέσεων που δέχεται, των γνωστών πιέσεων που δέχεται, ήταν γνωστές και σε εμάς οι πιέσεις αυτές για ειδική φορολόγηση των καταθέσεων, για χαράτσεις καταθέσεις, μου εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι το τελευταίο πράγμα που θα αποδεχθεί. Και μάλιστα χαρακτηριστικά η κουβέντα μας προχώρησε λέγοντας ότι και εγώ και ο ίδιος ότι αυτό θα ήταν αδιανόητο να συμβεί, διότι θα δημιουργούσε τεράστιους κινδύνους για όλη την Ευρωζώνη. Συνεπώς, η εκτίμηση που έχω είναι πως ο κύριος Τουρνάρας και η ελληνική κυβέρνηση ήταν ενήμεροι. Ο κύριος Τουρνάρας και η ελληνική κυβέρνηση όφυλαν να τοποθετηθούν επ' αυτού ανεξαρτήτως της θέσης του κυρίου Αναστασιάδη, κατά την άποψή μας, διότι δεν αφορά μονάχα την Κύπρο μια τέτοια εξέλιξη. Όταν γνωρίζουμε ότι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπάρχουν ορισμένα δισεκατομμύρια καταθέσεων που αφορούν κυπριακές τράπεζες, όταν γνωρίζουμε τη συγγένεια των δύο οικονομιών, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ακόμα και αν δεν ήμουν ο Σαμαράς, αλλά ήμουν ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, της Ισπανίας ή της Ιταλίας, το ίδιο θα έπρωτα. Θα έλεγα ότι είναι αδιανόητη μια τέτοια απόφαση και θα προσπαθούσα να κάνω το πάνω ώστε να μην καταλήξουν σε αυτή την απόφαση. Γι' αυτό και είπα εισαγωγικά ότι κατά την άποψή μου στο Eurogroup οι μισοί γκάνγκστερς, οι άλλοι μισοί φοβισμένοι και παραδομένοι. Και θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι αυτοκαταστροφική, καταστροφική για την Κύπρο, αλλά αυτοκαταστροφική και για την Ευρωζώνη. Κυρία Καβαδία, καλύφθηκε πολύ καλά. Αν έχουν καλυφθεί και άλλοι, ακόμη καλύτερα. Κύριος Μακρυγιάννης. Για το θέμα. Είπατε για τον κύριο Στουρνάρα ότι συμμετέχει σε εκβιασμούς, ότι λέει αμνησίες και ότι είναι το δίκαιο όντως αν θυμάμαι κάποιους αρχήτες. Θέλω να πω να ρωτήσω και με αφορμή την πρωτοβουλία που έχει ο κύριος Σαμαρός, αλλά και ανεξάρτητα από αυτή. Θα κάνετε κάποια κίνηση, πρόταση μορφής, λίγο και εγώ κάνω θέματα, θέσετε για τον κύριο Κομμουνικών, ο οποίος επέλεξε αυτή τη συμπεριφορά αυτές τις φορές. Και να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση, αυτή και να κάνει λόγο. Ήρθε, κάνετε τη συνάντηση με τον κύριο Καμένο, γιατί μας είχε πληροφορεί ότι θα κάνετε μια συνάντηση με τον κύριο Καμένο. Θα υπογράψετε σε αυτή τη μορφή, γιατί ο κύριος Τουρνάρας, εκτός των άλλων, δεν είναι από τον ελληνικό λαό ψηφισμένος, έτσι είναι υπάλληλος. Ακούστε, η άποψή μας έγινε σαφής από χθες το βράδυ στη Βουλή. Θα έπρεπε να είστε ενημερωμένοι από αυτού. Εμείς θεωρούμε ότι ο κύριος Τουρνάρας δεν ακολουθεί τη δική του πολιτική. Ο κύριος Τουρνάρας δεν είναι πρωθυπουργός. Η χώρα έχει πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός είναι ο κύριος Σαμαράς. Και ο κύριος Τουρνάρας στο Eurogroup
δεν λειτουργεί κατά βούληση, αλλά ακολουθώντας τηρώντας και ακολουθώντας αυστηρά ένα σχεδιασμό, ο οποίος είναι από κοινού αποφασισμένος με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Εάν λοιπόν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα επάρκειας, δεν αφορά τον κύριο Στουρνάρα, αφορά την ελληνική κυβέρνηση εν συνόλο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι ζήτημα που αν το κρίνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κύριου Σαμαρά, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το κρίνει ο κύριος λαός, ο κυρίαρχος λαός. Ο κυρίαρχος λαός πρέπει να κρίνει εάν η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση που μπορεί να μας οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση ή μια κυβέρνηση η οποία μας βυθίζει μέσα στην κρίση. Μετά τα τελευταία λοιπόν γεγονότα, για μας είναι φανερό ότι αυτή η κυβέρνηση στερείται πια στοιχειώδους αξιοπιστίας να μπορεί με ασφάλεια να οδηγήσει αυτές τις κρίσιμες ώρες τον ελληνικό λαό και την ελληνική οικονομία σε ασφαλή λιμάνι, σε ασφαλές λιμάνι. Ως εκ τούτου, το δικαίωμά μας για το πώς και πότε θα αποφασίσουμε, αν και πότε θα κρίνουμε να φέρουμε τα ζητήματα αυτά στη Βουλή, είναι ένα δικαίωμα το οποίο το κρατάμε για τον εαυτό μας, θα το συναποφασίσουμε. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, δεν θεωρούμε ότι η κίνηση που πρότειναν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, παρότι είναι μια κίνηση στα πλαίσια βεβαίως μιας ευρύτερης συζήτησης, θα δω αύριο τον κύριο Καμένο, θα κουβεντιάσω μαζί του, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι το κομβικό σημείο, είναι η κίνηση που μπορεί να κάνει δηλαδή τη μεγάλη διαφορά. Αυτό που μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, και αυτό θα ζητήσω για τον κύριο Καμένο, είναι μια πλατιά συστράτευση όλων όσων σήμερα, και είναι πολλοί, αντιλαμβάνονται ότι δεν πάει άλλο με μνημονιακή κυβέρνηση, σε ένα παλαϊκό μέτωπο και για συμπαράσταση στον κυπριακό λαό, αλλά και για ανατροπή, για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Κύριε Δαγιάννη, κύριε Πρόεδρε, η πολιτιά σας, η εξωτερική πολιτική, είναι φυσικό στοιχείο της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω, και εν ώψη του δικού σας ταξιδιού στη Ρωσία, αν σας εξέπληξε η στάση της Ρωσίας στο θέμα της Κύπρου. Τι έχει κλείσει αυτό το θέμα? Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Άρα θα μου επιτρέψετε να το σχολιάσω αφού ολοκληρωθεί και καταλήξει. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ακόμα είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Αν δεν κάνω λάθος, ακόμα βρίσκεται στη Μόσχα ο Υπουργός Οικονομικών και ακόμα ένας Τουρισμού και Εμπορίου της Κύπρου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι με δυνάμεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό, στην παγκόσμια σφαίρα. Πρέπει κανείς να έχει έναν συνολικότερο σχεδιασμό και μια στρατηγική. Αυτές οι δυνάμεις συνήθως δεν αποφασίζουν με το μαχαίρι στο λαιμό και δεν κινούνται με ταχύτητα, εν θερμό και όταν βρίσκονται προτελεσμένων. Εδώ βλέπουμε μπροστά μας να διεξάγεται και μια σύγκρουση που δεν έχει μονάχα οικονομικά χαρακτηριστικά αλλά έχει και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά. Πιο πολύ λοιπόν με εξέπληξε το γεγονός ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση του Eurogroup την Παρασκευή χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης ενημέρωση της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι είναι επιφυλακτική η Ρωσική Ομοσπονδία και η Ρωσική Κυβέρνηση να προχωρήσει σε αποφάσεις ή σε κινήσεις χωρίς να ελέγξει και να μελετήσει όλα τα δεδομένα. Και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς είναι ότι αυτή η διαπραγμάτευση αυτή την ώρα δεν διεξάγεται μονάχα ανάμεσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και στην Κυπριακή Κυβέρνηση, αλλά με έναν όρο και ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι βρίσκεται στη Μόσχα και ο κύριος Μπαρόζο, βεβαίως συνέπεσε η παρουσία του εκεί, άρα υπάρχει και μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ρωσική Ομοσπονδία και στην Κομισιόν, που και αυτή έχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή καθ' αυτή η διαδικασία αποδεικνύει το γεγονός ότι όλοι όσοι μας λέγανε ότι υπάρχουν μονόδρομοι, ότι δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να στηρίξουν, ότι όλα όσα λέγαμε κατά καιρούς ήταν
λαθεμένες εκτιμήσεις και ότι ο μόνος δρόμος είναι το ασφαλές καταφύγιο του μνημονίου και τα απάνεμα νερά του πολύπαθου Καστελορίζου, όπου ο τέος πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου ανακοίνωσε την έναρξη του Γολγοθά για την πατρίδα μας. Όλοι αυτοί λοιπόν και όλα όσα έλεγαν ήταν μια επικοινωνιακή προπαγάνδα προκειμένου να καλύψουν και να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Να πω κάτι, να προσθέσω. Ναι. Να προσθέσω κάτι σε αυτό, διότι στο πρόγραμμά μας ήταν να δούμε και τον πρέσβη της Κύπρου όπως και τον είδαμε. Συγγνώμη, τον πρέσβη της Ρωσίας. Και εδώ και στην Κύπρο τον είδαμε. Ακριβώς για να έχουμε ακριβέστερη εικόνα. Η Ρωσία, πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι στρατηγικός εταίρος της Κύπρου. Είναι ο βασικός επενδυτής στην Κύπρο. Είναι βασική πηγή τουριστών, βασική προέλευση τουρισμού για την Κύπρο. Υπάρχει ένα στενότατο πλέγμα οικονομικών σχέσεων και πολιτικών σχέσεων. Και άρα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μιλάμε για την ρόλο της Ρωσίας την αντιμετώπιση του κυπριακού προβλήματος. Δηλαδή όποια χώρα στον κόσμο έχει τέτοιους στενούς δεσμούς με μια άλλη χώρα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη της άλλης χώρας. Εκείνο το οποίο μας είπε λοιπόν και ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο είναι ότι η Ρωσία είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της ήδη από το φθινόπωρο του περασμένου χρόνου να συμβάλλει στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Και μάλιστα μας είπε ότι είχε δεχτεί και τα θετικά σχόλια τόσο του κυρίου Μπαρόζο όσο και του κυρίου Ρεν. Ότι θεωρήθηκε, δηλαδή εκτιμήθηκε θετικά το ότι η Ρωσία θέλει να συμβάλλει, να συμμετάσχει στην επίλυση. Άρα, όμως, όταν παρουσιάστηκε τώρα το πρόγραμμα, η Ρωσία δεν ρωτήθηκε καν. Και γι' αυτό, αν δείτε τις δηλώσεις και του Μεντβέγεφ και άλλων, θα δείτε ότι ακριβώς το θέμα έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις. Πρέπει επίσης να σας πω, ανακαλώντας το αρχικό ερώτημα του κυρίου Κοβέου περί πλυντηρίου, ότι και σε αυτό το θέμα η Ρωσία εκδηλώνει το ενδιαφέρον και μάλιστα έχει ένα πρόγραμμα, όπως το λέει, αποοφσορροπίζει. Και ενδιαφέρεται και η Ρωσία για τις λίστες Λαγκάρντ, ας τις πούμε έτσι. Τις δικές της λίστες Λαγκάρντ. Ενδιαφέρεται και η Ρωσία να δει τι γίνεται με τους δικούς φορφυγάδες. Άρα αυτό που είπα στην αρχή, ότι υπάρχει αντικειμενική βάση για μια στενή συνεργασία Κύπρου, Ρωσίας, Ευρώπης. Άρα είναι ερώτημα γιατί δεν επιδιώχθηκε αυτή η στενή συνεργασία. Πρέπει να πω και κάτι τελευταίο. Μιλώντας για τη Ρωσία, εμείς δεν μιλάμε με όρους θρησκευτικής συνάφειας, ιστορικού ρομαντισμού. Έχουμε επίγνωση ποια είναι η Ρωσία σήμερα. Αλλά στα πλαίσια λοιπόν αυτά η Ρωσία δεν πάει να είναι μια ευρωπαϊκή δύναμη. Και σε δύο εβδομάδες γίνεται στην Πετρούπολη, στην Αγία Πετρούπολη, συνέδριο μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα Ευρώπη χωρίς σύνορα. Άρα εμείς εκτιμούμε ότι η Ρωσία έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο γενικότερα στα πλαίσια της Ευρώπης και όχι μόνο στα πλαίσια της Κύπρου. Και με αυτή την έννοια ακριβώς, πολύ σωστά και η κυρία συνάδελφος πριν αναφέρθηκε στην πολυδιάστατη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που ακριβώς εδράζεται σε αυτές τις διαπιστώσεις που σας έκανα. Κύριε Τσιγουρή, το μήνυμα. Μιλήθηκε η Γαλλία που θα πρέπει να είναι εντός της Ευρώπης έξω από το πλαίσιο της πρότασης που υπάρχει από τη στιγμή από την Τρόικα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν την ώρα που είναι χρηστές κυπριακές τράπεζες, οι Ευρωπαίοι θεσμικοί αξιωματούχοι ένας με τον άλλο κουνούν το δάχτυλο στην Κύπρο ή στις χώρες του Νότου και δεν υπάρχει μια Ευρώπη σαν και αυτή που ενδεχομένως το διδάχτυλο. Για τον Λυπήρο. Αυτό ακριβώς είναι που γίνεται, που παίζεται στην Κύπρο. Οι Κύπροι, αντί να πούμε ευχαριστούμε που μας δέρνετε, υποτασσόμαστε, όπως είπαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, είπανε αυτά που μας λέτε μας καταστρέφουν. Για να συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει. Όμως για να δώσω μια ακριβέστερη εικόνα, πρώτον αυτά όλα που είπαμε σήμερα εδώ εκφράζουν τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ για το κυπριακό πρόβλημα. Οι πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου, κάθε μία έχει το δικό της σχεδιασμό, τις δικές της προτεραιότητες. Η πρόταση, η αναζήτηση λύσης μέσα στο ευρώ, έξω από την Τρόικα, είναι, ας το πω έτσι, η γραμμή του ΑΚΕΛ. Ίσως και άλλων δυνάμεων. Έτσι. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στην Κύπρο, οι οποίες αναζητούν καλύτερες λύσεις, χωρίς να αμφισβητούν το ευρύτερο
πλαίσιο της Τρόικα. Εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω την θέση των διαφόρων δυνάμεων. Απλώς κάνω αυτή τη διευκρίνηση με αφορμή το ερώτημά σας. Επί της ουσίας, αυτό που θα μπορούσα να πω όμως είναι το εξής. Κάθε βελτίωση της αρχής πρότασης νομίζουμε θα έχει την αξία της. Διότι καταρχήν επανέφερε το θέμα προς συζήτηση. Και δεν υπήρξε μια αυτή η τυφλή υποταγή σχέση εντολέα εντολοδόχου που έγινε εδώ σε εμάς. Δεύτερο, μπορεί να υπάρξουν και ενδιάμεσες λύσεις με θετικά αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή σε καμία πρωτεύουσα της Ευρώπης, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν συζητά το στενό οικονομικό, παίρνοντα το γεγονότος ότι είναι επίκαιρο και είναι σε όλες τις συνηθίσεις, η ουσία της συζήτησης δεν αφορά το στενό οικονομικό πρόβλημα. Αυτό που είπε ο κύριος Δραγασάκης για τη Ρωσία που δεν μίλησε, είναι γνωστό στις πρωτεύουσες ότι το σχέδιο αφορούσε στην έξοδο της Ρωσίας από την Κύπρο. Ένα στρατηγικό πρόβλημα που επανέρχεται μετά από 50 χρόνια. Δεύτερο, στις 12 Σεπτεμβρίου του 2012, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας αποφάσισε, είναι το μοναδικό στην Ευρώπη, ότι θα υπερισχύει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν ισχύει σε καμία χώρα. Η πρόσπρωση της Κύπρου στην Ρωσία, όπως ο Διεθνής Τύπος αναφέρει, δηλαδή που ζητά βάσεις αέριο κτλ. Δεν διαφέρει σε τίποτα ουσιαστικά, όπως είπε ο κ. Ζαβασάκης, ξέρουμε ποια είναι η Ρωσία σήμερα. Δηλαδή ξέρουμε ότι όλο το παιχνίδι είναι γεωπολιτικό και ξέρουμε και τις επιδιώξεις. Επειδή η Ελλάδα, ειδικά το τελευταίο χρόνο, οδηγείται με ραγδαία ταχύτητα σε γεωπολιτική κατάρρευση, το δείχνει το Αιγαίο, το δείχνει το Καστελόριζο, το δείχνει η έρευνα χωρίς χάρτες, χωρίς οριοθέτηση, η απάντηση στην κατάρρευση ποια είναι. Δηλαδή, ποια είναι η πολιτική σας δράση, το πολιτικό σας σχέδιο να αλλάξει τόσο χάρτη. Όπως είπε και ο κ. Δραγασάκης, πρέπει να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ναι, αλλά αν δεν αλλάξει το πολιτικό. Εγώ θέλω να κάνω δύο σχόλια μονάχα σε αυτή την ανάλυση που κάνατε. Να πω πρώτον ότι για μας το πεδίο της Ευρώπης είναι ένα πεδίο που πλέον είναι φανερό, μπορεί να μην είναι ευνοϊκό, δεν είναι ευνοϊκό, αλλά παραμένει ένα πεδίο πάλης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωζώνης. Δεν είμαστε προσκεκλημένοι, δεν είμαστε ενοικιαστές και άλλοι είναι οι ιδιοκτήτες. Η παρουσία μας στην Ευρωζώνη μέχρι στιγμής μας έχει οδηγήσει στο να υποκύπτουμε διαρκώς σε εκβιασμούς. Εάν όμως ο λαϊκός παράγοντας μπει μπροστά στις εξελίξεις, αν ο λαϊκός παράγοντας ανατρέψει συσχετισμούς, τότε το τοπίο αρχίζει και αλλάζει. Και τότε αυτοί οι οποίοι εκβιάζουν, αυτοί οι οποίοι σπέρνουν το φόβο στην άλλη πλευρά, αρχίζουν να δέχονται το φόβο. Και όλοι αυτός ο εκβιασμός με το ευρώ έχει και κάποια όρια. Το όριο είναι ότι όταν οι λαοί μπαίνουν στο προσκήνιο, ο συστημικός κίνδυνος γίνεται ο φόβος των κυρίαρχων δυνάμεων του συστήματος. Εμείς λοιπόν εκτιμούμε ότι υπάρχουν ακόμα, παρά το γεγονός ότι σίγουρα το 2009 ή το 2010 είχαμε περισσότερες διαπραγματευτικές δυνατότητες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ίσως η Κύπρος σήμερα βρίσκεται εκεί όπου βρίσκονταν η Ελλάδα το 2010. Και όχι στο 2013. Έχουμε χάσει μετά από 3 χρόνια μνημονίου μέρος των διαπραγματευτικών μας δυνατοτήτων. Αλλά υπάρχουν ακόμα ανεξάντλητες διαπραγματευτικές δυνατότητες εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου για τη διεκδίκηση μιας άλλης προοπτικής, για την ήττα αυτής της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής που σήμερα υπό την ηγεμονία της κυρίας Μέρκελ και της Γερμανίας προχωράει σε μια Ευρώπη που δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το δεύτερο σχόλιο, κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να επιλέξουμε προστάτες. Εμείς θεωρούμε ότι μια χώρα υποταγμένη, με διαλυμένο παραγωγικό ιστό, με μια οικονομία κατεστραμμένη, είναι μια χώρα η οποία έχει διπλή ζημιά. Όχι μονάχα αυτή την προφανή, της οικονομικής κρίσης, της φτώχειας, αλλά και της κατάρρευσης, υποβάθμισης θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει δεν θεωρώ ότι εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες, αλλά και της υποβάθμισης της γεωπολιτικής δυναμικής. Η Ελλάδα ήταν πάντοτε και παραμένει, η Ελλάδα και η Κύπρος,
ένας χώρος όπου πάντοτε υπήρχαν προβλήματα στην οικονομία, αλλά η γεωπολιτική δυναμική έδινε δυνατότητες προοπτικής και στις δύο χώρες. Με την κρίση αυτό εξαντλείται. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η γεωπολιτική δυναμική και της Ελλάδας και της Κύπρου μπορεί να γίνουν όχημα, αν τις αξιοποιήσουμε, αν την αξιοποιήσουμε, για να ξεπεράσουμε την κρίση, για να βγούμε από την κρίση. Όχι για να φύγουμε από τον ένα προστάτη και να πάμε στον άλλον, επαναλαμβάνω. Αλλά για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε ως κυρίαρχες χώρες το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή, το ρόλο μας στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές γίγνεσθε. Και πιστεύω ότι αυτό και τα δύο μου σχόλια επιβεβαιώνονται από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Κύπρο. Κύριε Βαλιατσάρη, η πραγματικότητα είναι ότι στο διπλωματικό πεδίο δεν έχουν ξαναδεί τόσο ανοιχτές συμπεριφορές και τόσο ανοιχτός εμβιασμός. Έτσι, ο εμβιασμός συνεχίζεται. Η Γερμανία, δεν θέλουμε να αναλύσουμε τους λόγους, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα επιμείνει σε αυτό την αρχική πρόταση την οποία έχει. Και η Κύπρος θα βρεθεί μέσα σε μια κατάσταση πολύ περίεργη. Ρισκάροντας κιόλας, στο ταξίδι σας στην Κύπρο σίγουρα θα συναντήσατε και ανθρώπους που σας είπαν ότι εμείς θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ. 62% του κυπριακού πληθυσμού σύμφωνα με τη συνήθεια είπε αυτό το πράγμα. Και όλη η ερώτηση είναι, μια και αυτό είναι το παιχνίδι και μια και αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς θα πρέπει να λάβετε και σαν δεδομένο στην προσπάθειά σας, αν γίνετε κυβέρνηση, να αλλάξετε το μνημόνιο, να τροποποιήσετε συμφωνίες που ήδη υπάρχουν. Μήπως η συζήτηση για το σχέδιο Β πρέπει να επανέλθει ή η πολιτική σας είναι αυστηρά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι και αν είναι. Εννοείται το σχέδιο Β του κ. Στουρναρά. Όχι, εννοώ το σχέδιο Β είναι το οποίο έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση και μέσα στο κόμμα σας. Κοιτάξτε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο Β. Υπάρχει περίπτωση να αποφύσουν κάποιους στην έξοδο. Υπάρχει περίπτωση Γερμανία αυτή τη στιγμή. Το σχέδιο Β είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σκέφτεστε. Σχέδιο Β είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο σχέδιο εκτός από αυτό. Το αν κάποια στιγμή οι εταίροι μας θα επιλέξουν να διαλύσουν την Ευρωζώνη είναι ένα ανοιχτό θέμα. Υπάρχει περίπτωση να επιλέξουν να τη διαλύσουν. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για το αν η κυρία Μέρκελ τελικά επιμείνει στο να διαλύσει την Ευρωζώνη ή όχι. Αλλά αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώνεται διαρκώς από τις εξελίξεις είναι ότι η κρίση δεν είναι ελληνική, είναι ευρωπαϊκή, είναι δομική, είναι συστημική. Ότι δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία χώρα. Ότι είναι αλληλοεξαρτώμενα τα τραπεζικά συστήματα των χωρών της Ευρωζώνης. Ότι η Ευρωζώνη μοιάζει με μια αλυσίδα με 17 κρίκους. Αν διαλυθεί ένας κρίκος, διαλύεται όλη η αλυσίδα. Επιβεβαιώνεται διαρκώς αυτή μας η εκτίμηση. Άρα το σχέδιο Β είναι το σχέδιο της αντίστασης. Το σχέδιο της μη υποταγής. Το σχέδιο της μη υποταγής προς τις υποδείξεις που θέλουν την Ελλάδα μεταξύ άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και την Κύπρο ειδικές οικονομικές ζώνες, αποικίες χρέους, χωρίς καμία δυνατότητα να μπορέσουν να ανακάψουν στο μέλλον. Και αυτή η Ευρώπη που δημιουργείται δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη των ισοτήμων κρατών και την Ευρώπη των λαών που εμείς οραματιζόμαστε. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι μας δίνεται η ευκαιρία με την Κύπρο και με τις εξελίξεις εκεί να καταλάβουμε όλοι, γιατί εμείς φυσικά το γνωρίζαμε, ότι το σχέδιο Β είναι αυτό. Είναι η αντίσταση, είναι η διεκδίκηση, είναι το όχι. Και η αναζήτηση εναλλακτικής λύσης με σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Και η μεταφορά, αν θέλετε, του εκβιασμού και του φόβου στο απέναντι στρατόπεδο. Διότι μέχρι προχθές μας λέγανε, φανταστείτε για την Ελλάδα που είναι πολλαπλάσια τα μεγέθη σε σχέση με την Κύπρο, ότι η Κύπρος είναι μια μικρή οικονομία και τι έγινε. Και τώρα βγαίνει ο πρόεδρος του Eurogroup, ο επικεφαλής του Eurogroup και λέει συστημικό κίνδυνος ακόμα και η Κύπρος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βεβαίως τις επόμενες μέρες θα δούμε πιέσεις, εκβιασμούς, θα δούμε την κυρία Μέρκελ να λέει θα κλείσουν οι τράπεζες, θα κλείσουν οι στρόφιγγες. Εάν αντέξει το κυπριακό πολιτικό σύστημα σε αυτές τους εκβιασμούς, είναι βέβαιο ότι η λύση που θα δοθεί θα είναι μια λύση που θα δικαιώσει
αυτή την επιλογή. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα αντέξει, διότι σας λέω και πάλι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ποιος αυτή τη στιγμή ηγείται των διαπραγματεύσεων, διότι δεν ξεχνάμε εμείς, παρότι στηρίζουμε βεβαίως τον πρόεδρο της Κύπρου, ότι ήταν αυτός ο οποίος απεδέχθη την Παρασκευή το βράδυ την απόφαση. Παρόλα αυτά σας λέω ότι έστω και κατά τη ευνοϊκότερη να είναι για την Κύπρο αυτή η απόφαση, είναι ένας κόλαφος για όλους όσους μας λέγανε όλο αυτό το διάστημα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Για αυτούς που στο Ελληνικό Κοινοβούλιο λέγανε ναι σε όλα διαρκώς. Και δεν τόλμησαν να πούν ποτέ όχι και συνεχίζουν να λένε ακόμα ναι σε όλα. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε, όπως είπε ο Γιάννης Δραγασάκης, την άποψη ότι πρέπει η Κύπρος στην γραμμή, στη βάση του εναλλακτικού σχεδίου που καταθέτει το ΑΚΕΛ, στο οποίο εμείς συμφωνούμε και θεωρούμε ότι είναι βιώσιμη λύση, να προχωρήσει μέχρι τέλους τη σκληρή διαπραγμάτευση. Ότι υπάρχουν δυνατότητες να σταθεί η κυπριακή οικονομία και να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση φυσικά και με τη Ρωσία στο βαθμό που αυτή μπορεί να δώσει κάτι. Δεν ξέρω αν αυτή η άποψη θα κυριαρχήσει στην Κύπρο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι εάν βρεθεί μια λύση που δεν θα περιλαμβάνει το κούρεμα των καταθέσεων και θα είναι στα πλαίσια του μνημονίου, εμείς δεν θα την υποστηρίξουμε. Δεν θα την υποστηρίξουμε, διότι θεωρούμε τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να καταδικαστεί η πολιτική του μνημονίου. Παρόλα αυτά όμως, για τους θειασότες του μνημονίου ως μονόδρομος χωρίς άλλες επιλογές, ακόμα και αυτό θα αποτελεί κόλαφο. Μπορώ να κάνω μια προσθήκη. Αυτή η συζήτηση μου θυμίζει εμένα τώρα στα φοιτητικά μας χρόνια. Κάναμε μεγάλες συζητήσεις τότε ανάμεσα στους φυσικούς νόμους και τους κοινωνικούς νόμους και τις νομοτέλειες. Υπήρχαν, λέει, και τότε απόψεις ότι τα πάντα είναι νομοτέλεια. Και όσοι ακολουθούσαμε έτσι την αριστερή κουλτούρα, λέγαμε ότι άλλο φυσικοί νόμοι, που δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα, και άλλο οι κοινωνικοί νόμοι, όπου μπορεί να τους επηρεάσεις με τους αγώνες. Σύμφωνα λοιπόν, και αυτή η αντίληψη των φυσικών νόμων αναδιώνει στις μέρες μας έντονα. Δηλαδή, σύμφωνα με κάποιες αφηγήσεις, αναλύσεις, σήμερα θα έπρεπε η Κεντρική Τράπεζα να έχει κόψει τη χρηματοδότηση από την Κύπρο. Έτσι δεν είναι? Λέει, λες όχι, τι μας λέγανε εδώ? Αν πείτε όχι, θα σου κόψουν τη χρηματοδότηση. Την άλλη μέρα θα καταρρεύσει. Τι έχουμε λοιπόν στην Κύπρο? Σαφή δήλωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά το όχι της Βουλής, ότι θα συνεχιστεί κανονικά η χρηματοδότηση με βάση τους κανόνες. Περιμένατε να σας πει εφόρου ζωής? Περιμένατε να σας πει εφόρου... Να ολοκληρώσω. Άρα δεν κόπηκε η χρηματοδότηση όπως κάποιοι καλλιεργούσαν το κλίμα. Δεν κόπηκε. Περιμένετε. Δεύτερο, η Γερμανία αποδέχτηκε να αναζητηθεί νέο σχέδιο και να υπάρξει προσπάθεια να βρεθεί νέος τρόπος εξασφάλισης των 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει λύθηκε το πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι κερδίσαμε, είτε εμείς στην Κύπρο. Σημαίνει ότι καταραίει ο μύθος των φυσικών νόμων. Ότι η παρέμβαση των λαών έχει αποτέλεσμα. Τώρα, το μέχρι που μπορεί να πάει, τα εξήγησε πριν ο πρόεδρος εντελώς αναλυτικά. Εγώ θέλω αυτό, με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε, να υπενθυμίσω πόσο παλιές είναι αυτές οι συζητήσεις και πόσο, ας το πω έτσι, άχαρο είναι το να προδικάζει κανείς ότι ο αγώνας δεν έχει αποτέλεσμα. Εμείς αυτό τονίζουμε. Κύριε Σαββόπουλος. Κύριε Βεργασάκη, στις συναντήσεις σας με τα στελέχη του ΑΚΕΛ, διαπιστώσατε μια αυτοκριτική εκ μέρους του για αυτές τις εξελίξεις από τη στιγμή που ήταν στο τιμόνι της χώρας τόσα χρόνια? Σας φάνηκε ότι ανέμενε το ΑΚΕΛ αυτή την εξέλιξη ή ήταν προετοιμασμένο για την εξέλιξη? Η διπλωματική απάντηση είναι σε αυτό πρέπει να ρωτήσετε το ΑΚΕΛ. Έτσι. Η ουσιαστική και πραγματική απάντηση είναι ότι πήγαμε για άλλη δουλειά. Εμείς πήγαμε εκεί με κομπιούτερ, με αριθμούς, με προσπάθεια να δούμε τι γίνεται, τι λύσεις υπάρχουν. Ήταν και στελέχη μας από την Οικονομική Επιτροπή. Κάναμε, λέει, μια συνάντηση εργασίας. Μέσα στην οποία αυτό το ενδιαφέρον θέμα που λέτε δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε. Μας απασχολεί όμως. Καταλαβαίνω το έντονο ενδιαφέρον. Τα χρονικά περιθώρια πιέζουν. Άρα, ό,τι έχει
προθεί να μην το ξαναρωτήσει ο κ. Σατίας. Κύριε Πρόεδρε, αποκαλύψατε ότι ο κ. Αναστασιάδης, έστω και ο Σπύρου, ήξερε τι θα πει στο γύρο και τον περίμενε. Μισό λεπτό, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Ότι υπήρχε, έμπαινε στο τραπέζι θέμα κουρέματος των καταθέσεων. Ναι, το είχε ακούσει. Το κάτι είχε ακούσει ευθέως. Αλλά όχι ότι ήξερε ότι στο Eurogroup θα έρθει προτελεσμένο να αποφάσουν. Δεν είπα αυτό για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Επειδή είπα κάτι είχε ακούσει, αλλά όπως είπα ότι πήγε απαντήμα. Και επειδή θέσατε και ένα δημοτικό ερώτημα για εμάς. Αν η κυρία Βέλη είχε πει ότι τα μέτρα δεν σας βγαίνουν, κόψτε και εκεί τις καταθέσεις. Μπορεί κάτι να έχει ακούσει η κοινωνική κυβέρνηση και να το ξέρουμε, φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει συμβεί και αυτό. Μπορεί να υπάρχει θέμα και η Ελλάδα. Αυτό καταρχάς δεν μπορώ να το ξέρω. Δεύτερον, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο παραλογισμού. Αλλά είναι ένα ρητορικό ερώτημα αυτό το οποίο έθεσα προκειμένου να αναδείξω το πού μπορεί να φτάσει μια στάση υποταγής και υπακοής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση σε όλες τις απαιτήσεις των εταίρων μας. Δεν θέλω πουδενή να θεωρηθεί ότι εγώ γνωρίζω κάτι και δεν θα σας το λέω. Έτσι ήταν ένα ρητορικό ερώτημα. Να πούμε ένα προβληματισμό που έχουμε εδώ, πρόεδρε. Ή δεν πρέπει να λέμε προβληματισμούς. Μία φορά είπα ένα προβληματισμό και βρήκα τον τελά μου. Είπα ότι αν η κατάσταση επιδεινωθεί πολύ. Ο προβληματισμός είναι ότι μπορεί αυτό που γίνεται στην Κύπρο να αποτελεί ένα νέο πείραμα. Δηλαδή όπως εμάς τότε υπήρξε, είπαμε, ένα πειραματόζω με το κούρεμα του χρέους κλπ. Μπορεί και εκεί να γίνεται ένα πείραμα το οποίο ενδεχομένως να σηματοδοτεί αυτό που εσείς είπατε, όχι αναγκαστικά για την Ελλάδα, αλλά ότι το κούρεμα των καταθέσεων να είναι ένα από τα μέσα αντιμετώπισης του προβλήματος γενικότερα σε διάφορες χώρες. Εάν δείτε προσεκτικά τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε και άλλων, δεν είναι αντελώς σαφής ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά την Κύπρο.